Αλλαγή εταιρική κουλτούρα είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλέ επιχειρήσει σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι κάτι που έχει έρθει και στην Κύπρο. Οι έρευνες όμω δείχνουν ότι μέχρι και 75% των προσπαθειών για αλλαγή εταιρική κουλτούρα αποτυχάνουν. Γιατί όμω αποτυχάνουν, Αυτό οφείλεται σε τέσσερα ζητήματα τα οποία αγνοούνται πριν επιχειρηθεί ένα τέτοιο έργο. Πρώτο. Αλλαγή κουλτούρα σημαίνει μια πληθώρα αλλαγών συμπεριφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Πώ σκέφτονται οι πάντε, πώ εκφράζονται, πώ επικοινωνούν, πώ παίρνουν αποφάσει. 2. Για να είναι επιτυχημένο ένα έργο αλλαγή εταιρική κουλτούρα, πρέπει να υπάρχει η απόλυτη δέσμευση και αφοσίωση τη ανώτερη διευθυντική ομάδα. Τρίτο, Είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει στον πικευχή, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ χρόνος. Και το τελευταίο, ότι η αλλαγή εταιρική κουλτούρα δεν θα έρθει από μια συνταγή, ένα template που θα μα δώσουν οι σύμβολη, οι εξωτερικοί σύμβουλοι. Αυτοί απλά μπορεί να μα διευκολύνουν στο έργο μα. Για μένα το ACI test, εάν μπορεί μια εταιρεία να επιχειρήσει ένα τέτοιο έργο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Η ανώτατη διευθυντική ομάδα να κλειστεί σε μία αίθουσα και με ειλικρίνεια και αυτογνωσία να απαντήσει σε δύο ερωτήματα. Πρώτο, μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας στην οποία εν μέρει οφείλεται η κουλτούρα που θέλουμε να αλλάξουμε. Δεύτερο, μπορούμε εμείς να υιοθετήσουμε τη συμπεριφορά που θέλουμε ολόκληρος ο οργανισμός να εφαρμόζει. Αν η απαντήση σε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι όχι, τότε καλύτερα να μην επιχειρηθεί ένα τέτοιο έργο γιατί η ίδια η ηγεσία του οργανισμού θα μείνει εκτεθειμένη και ολόκληρος ο οργανισμός θα λέει δάσκαλε πλήδασκες.